99, από το βιβλίο Δευτερονόμιο, βιβλίο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο ΚΑΠΑ ΤΑΦ, 26 κεφάλαιο και εδάφιο 16. Σελίδες λοιπόν 199, 26 κεφάλαιο, ΚΑΠΑ ΤΑΦ, κεφάλαιο και εδάφιο 16. Σήμερον προσέταξε η σε Κύριος ο Θεός σου να εκτελείς τα διατάγματα ταύτα και τα σκρίσεις. Δια το θέλεις φυλάτι και θέλεις εκτελεί αυτά εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Έκλεξα τον Κύριον σήμερον να είναι Θεός σου και να περιπατάς εις τα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα διατάγματα αυτού και τα σεντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και να υπακούσεις τη φωνή αυτού. Και ο Κύριος είπε σήμερον να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός καθώς ελάλησε προς και να φυλάτης πάσα τα σεντολάς αυτού και να σε καταστήσει υψηλών υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκαμεν εις καύχημα και εις όνομα και εις δόξαν και να είσαι λαός Άγιος εις Κύριον τον Θεό σου καθώς ελάλησε αμήν. Αφού λοιπόν ο Θεός έβγαλε το λαό Ισραήλ με χείρα κρατεά και βραχίωνα εξυπλωμένο από την Αίγυπτο καθώς α, ήγηρε τον Μωυσή εκ μέσου του λαού Ισραήλ για να οδηγήσει αυτόν αφού τον βγάλει, αφού τον έβγαλε στη γη Χανάν τη γη Ρέουσα, γάλα και μέλη στη γη της ευλογίας για 40 χρόνια περιεπλανάτο ο λαός του Θεού γιατί δεν πίστεψε με όλη του την καρδιά και όλη του την ψυχή στα λόγια του Θεού ότι σας χαρίζω τη γη Χαναάν, τη γη της ευλογίας αλλά βλέποντας το φαινόμενο οι εκπρόσωποι, οι κατάσκοποι που είχαν στείλει αμέσως σχεδόν μόλις βγήκανε από την Αίγυπτο Βλέποντας το φαινόμενο, τους γίγαντες, τους ανακοίμ, πόλεις περιτυχισμένας σφόδρα ισχυρές και πολυπληθείς, είπανε «εμείς είμαστε πολύ λίγοι και εάν προσπαθήσουμε να μπούμε, τότε θα καταστραφούμε». Ενώ ο Κύριος τους είπε «πηγαίντε και εγώ παραδίδω σας όλη αυτή την περιοχή». Βρέθηκαν λοιπόν σε, μια, σε ένα δίλημα μεγάλο. Αφενό με να πιστέψουν στο λόγο του Θεού και να περπατήσουν σύμφωνα με το λόγο του Θεού, εισερχόμενοι mm. για να κυριαρχήσουν στη Γη Χανάν, από την άλλη μεριά δε να πιστέψουν στα μάτια τους που έβλεπαν τη δύναμη των εχθρών και την αδυναμία τη δική τους Και αυτή η γενεά απίστησε. Δεν μπόρεσε να εμπιστευτεί το λόγο του Θεού δεν μπόρεσε να υπακούσει στο Λόγο του Θεού, δεν μπόρεσε δια της απιστίας να εκτελέσει το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός αναγκάστηκε να περιπλανήσει στην έρημο το λαό Ισραήλ για 40 ολόκληρα χρόνια, μέχρι ότου αυτή η γενεά η άπιστη να τελειώσει και τα παιδιά τους για τα οποία φοβόντων, φοβ, φοβόντουσαν οι Ισραηλίτες ότι θα καταστραφούν εάν τα οδηγήσουν μέσα στη γη Χαναάν τα παιδιά τους λοιπόν για τα οποία είχαν φόβο μέσα τους να κυριαρχήσουν και να εισέλθουν και να κατανικήσουν και να κληρονομήσουν αυτά τα οποία ο Θεός τους υποσχεθεί μετά τα 40 χρόνια και έξω πια από πλησίων και έξω πια από τη Χαναάν λίγο έξω από τη Χαναάν λίγες ώρες πριν μπουν μέσα ο Μωυσής τους φώναξε και τους κήρυξε μια φορά ακόμη το Λόγο του Θεού, τα διατάγματα του Θεού, τις κρίσεις του Θεού και τις εντολές του Θεού. Και αφού τους δίδαξε μέσα από το Λόγο του ποιο είναι το θέλημα του Θεού και αφού τους αποκάλυψε ποιο είναι το έργο του Θεού εφόσον αυτοί πιστέψουν και προχωρήσουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και αφού όλα τους τα φανέρωσε και δεν έμεινε τίποτα κρυφό από αυτά που ο Θεός φανέρωσε στο Μωυσή και δεν απεκάλυψε ο Μωυσής το λαό τότε ο Θεός τον διέταξε για μια συγκεκριμένη μέρα συνθήκης. Συνθήκης και εκλογής του Θεού προς τους ανθρώπους και εκλογής των ανθρώπων προς τον Θεό και το λόγο Του. Ημέρα υποσχέσεων του Θεού προς τους ανθρώπους, προς το λαό Του και του λαού προς τον Θεό. Και ημέρα αφιέρωσης και λήψης τελικής απόφασης και ο Θεός θέλει να κάνει διαθήκη και υποσχέσεις και υπαγγελίες στο λαό του και στους ανθρώπους του και στον κάθε έναν ξεχωριστά από μας αλλά θέλει και από μας να κάνουμε συνθήκη συμφωνία και εκλογής και ευλογίας και υποσχέσεων. Ας δούμε λοιπόν τώρα μέσα από τον αψευδή λόγο του Θεού πώς εργάζεται ο Θεός για μια συγκεκριμένη μέρα. Να μας διδάξει ο Θεός αυτό το οποίο θέλει να κάνει σε όλους μας με σύμφωνη γνώμη δική μας ακόμη και με πρωτοβουλία δική μας μια συγκεκριμένη συμφωνία θα λέγαμε να υπογράψουμε αποδοχή διαθήκης και συμφωνητικό υποσχέσεων και αδερφοί αδερ, αγαπητοί αυτό το οποίο έκανε τότε ο Θεός με τον Μωυσή θέλει πάντοτε να κάνει με τους δικούς του ανθρώπους ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη που αυτό δεν το, έκανε, δεν το κάνει με τον Μωυσή αλλά με τον Ιησούν Χριστόν. Θέλει ο Θεός μέρα αφιέρωσης, συμφωνίας, συνθήκης μαζί Του. Σήμερον λοιπόν, λέει ο Μωυσής, σας διατάζει ο Θεός, σας διέταξε ο Θεός, αφού σας αποκάλυψε το θέλημά του το, με το λόγο του, τις υποσχέσεις του με το λόγο του, τις επαγγελίες ευλογίας με το λόγο του, σήμερα σας διατάζει να εκτελείτε τον Λόγο του Θεού εξ ολοκλήρου, όχι έτσι όπως τον καταλαβαίνετε, αλλά έτσι ακριβώς όπως είναι γεγραμμένος και να φυλάτε την κρίση της δικαιοσύνης του. Και σήμερα που σας έκλεξε ο Θεός, που σας προσκάλεσε ο Θεός και σας διατάζει, θέλει από σας την υπακοή στο λόγο εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας μία συμφωνία που προέρχεται από πρωτοβουλία του Θεού και αποδοχή του λαού Ισραήλ αλλά μπορεί να προέρχεται και από πρωτοβουλία του, του ανθρώπου με αποδοχή, με χαρά του Θεού στη σχέση του με τους ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού. Είναι μια μέρα που αλλάζει τα πάντα. Είναι μια μέρα που βγάζει τον άνθρωπο από την ταλαιπωρία της ερήμου και τον εισαγάγει στο θρίαμβο της γης της Ρέουσας, γάλα και μέλη της γης Χαναάν, της κληρονομίας του Θεού. Μία συγκεκριμένη μέρα τέλεια αλλαγής όπου ο άνθρωπος κατανοεί την εκλογή του Θεού αποδέχεται το Λόγο του Θεού και υπόσχεται ενώπιον του Θεού υπακοεί και εκτέλεση της δικαιοσύνης του Θεού. Σε αυτή την ημέρα λοιπόν, σήμερα, αποσπάσατε εσείς από τον Κύριο την υπόσχεση ότι θα είναι ο Θεός σας, κερδίσατε με αυτή την πρόθεση και την απόφασή σας για συνθήκη με το Θεό την υπόσχεση του Θεού να είναι ο Κύριός σας και ο Θεός σας, ο Σωτήρας σας, ο Λυτρωτής σας, ο Πατέρας σας και ο Υπερασπιστής σας, ο Παντοδύναμος Θεός και ο Ένδοξος για όλη σας τη ζωή. Με μία προϋπόθεση. Να περιπατήσεις στα σοδούς αυτού όπως περιγράφονται μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου να φυλάτεις τα γεγραμμένα διατάγματα αυτού και τα σεντολάς αυτού αλλά και τη δικαιοσύνη αυτού και ιδιαιτέρως να εξητάς τη φωνή του και να υπακούς αυτήν. Η δύναμή μας είναι ο λόγος του Θεού. Και αν στον πειρασμό του Ιησού Χριστού ύστερα από 40 μέρες νηστείας και προσευχής χωρίς να τρώει να φάει τίποτα και να πιει τίποτα ο Ιησούς ο Ναζωρέος εφέρθη υπό του Πνεύματος του Αγίου για να πειραστεί υπό του διαβόλου αντιμετώπισε τον πειρασμό του διαβόλου με το Λόγο του Θεού και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου πόσο μάλλον εμείς δεν θα αντιμετωπίζουμε Όλες τις προκλήσεις, τους δελεασμούς, τις απειλές, τις πλάνες, τις παγίδες του, αδια, του διαβόλου μέσα στη ζωή μας ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι που οι καιροί θα είναι κακοί και το Πνεύμα το Άγιο έχει προφητεύσει ότι πολλοί θα πλανηθούν από την πίστη πιστεύοντας σε, σε, πνεύματα πλάνης, σε άλλες διδασκαλίες, πόσο περισσότερο εμείς, καθώς ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε μέσα στον τελευταίο καιρό και στην τελευταία μάχη, στον τελευταίο αγώνα, που θέλει ο Θεός να δημιουργήσει μία Αγία Εκκλησία αμόμητο γεννημένη από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ομοιάζουσα απολύτως με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία πόσο περισσότερο εμείς δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτή την απόφαση και να κάνουμε αυτή τη συνθήκη με το Θεό. Θέλουμε γιατί αν δεν είσαι εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Βοηθός μας, ο Σωτήρας μας, ο Λυτρωτής μας, ο Ελευθερωτής μας και ο Υπερασπιστής μας, πώς θα τελειώσουμε το δρόμο μας, αλλά για να είσαι, μας υπόσχεσε ότι θα είσαι, αποσπάμε την υπόσχεση του Θεού σήμερα να είναι στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή να είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας και ο Θεός μας με ό,τι σημαίνει αυτό λαμβάνοντας γνώση και αποδεχόμενοι τον όρο που ο Θεός βάζει για αυτή τη μεγάλη υπόσχεση. Να περπατάτε στην οδόν την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σας. Να φυλάτετε και να εκτελείτε το Λόγο του τον Άγιο και να υπακούετε κατά πάντα στη φωνή του Πνεύματος του του Αγίου. Επαναλαμβάνω, να περπατάτε ακριβώς στον δρόμο που ο Κύριος έχει προσδιορίσει για σας και πως θα γίνει αυτό και πως θα ξέρω τον δρόμο εάν πάρεις αυτή την απόφαση ο Θεός μια φορά ακόμη επαναλαμβάνει εγώ αναλαμβάνω την υποχρέωση που σου υπόσχομαι να είμαι ο Κύριος σου και ο Θεός σου εγώ πρώτον θα σε συνετίζω για να κατανοείς ακριβώς το θέλημά μου το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον δεύτερον εγώ θα σε διδάξω αφού έχεις κατανοήσει το θέλημά μου το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον εγώ θα, θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς ακριβώς σύμφωνα με το λόγο μου και τρίτον εγώ θα σε συμβουλεύω. Εγώ θα σε οδηγώ με το Πνεύμα μου το Άγιο. Θα είσαι διδακτός του Πνεύματος μου το Αγίου. Και τέλος, εγώ θα σε υπερασπίζομαι και θα σε προστατεύω. Μία υπόσχεση δοσμένη, πεντακάθαρα από το Θεό, μέσα από το Λόγο Του και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ότι εγώ θα είμαι ο Κύριος σου και ο Θεός σου, εάν εσύ δεχτείς και δέχεσαι με τη θέλησή σου εάν εσύ επιθυμείς γι' αυτό και εξητάς με όλη σου την καρδιά την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια εγώ να σε συνετίζω εγώ να σου αποκαλύπτω εγώ να σε διδάσκω εγώ να σε συμβουλεύω και εγώ να σε προστατεύω. Και έτσι, στη συνέχεια, ύστερα από αυτή τη συμφωνία που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους, ο Κύριος απέσπασε την υπόσχεσή σας ότι θα είστε λαός εκλεκτός ένας μοναδικός σε Αυτόν. Θα είστε ο δικός του ο λαός θα είστε τα πρόβατα της βοσκής του θα ανήκετε σε αυτόν εξ ολοκλήρου ο Θεός υπόσχεται και περιμένει τώρα και ο λαός να υποσχεθεί με συμφέρει να αποδεχθώ την υπόσχεση του Θεού δίδοντας κι εγώ μία υπόσχεση εσύ θα είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου εσύ θα είσαι ο ποιμένας μου ο καλός και εγώ θα είμαι πρόβατο της βοσκής σου, άνθρωπος δικό σου, λαός δικό σου και θα φυλάτω πάσα στα σεντολάς τα οποία μου αποκαλύπτεις. Συνεργασία, ιδιωτικό συμφωνητικό που θέλει ο Θεός σήμερα όλοι μας, καθένας όμως ξεχωριστά, να κάνουμε μαζί Του. Θέλεις και υπόσχεση. Γιατί ο Θεός είναι αληθινός. Ο λόγος του να ψευδείς. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δίνεται. Σήμερα θα πάρεις την απόφαση μην το αφήσεις για αύριο ή μεθαύριο σήμερα θα κάνεις θα υπογράψεις συμφωνητικό με το Χριστό και θα σφραγιστεί με το αίμα του που κανένας δεν μπορεί να το αγγίξει και θα οικοδομηθεί και θα αυξάνει αυτό το συμφωνητικό αυτό το εργολαβικό με τη δύναμη του πνεύματος του Αγίου. Στη ζωή μας έχουμε υπογράψει πολλά συμφωνητικά. Από ενοικιαστήρια, από πολιτήρια, συμβάσεις εργασίας. Έχουμε κάνει πολλές συμφωνίες. Με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας, με τους γείτονές μας, τους υπαλλήλους μας. Σήμερα ο Θεός μας προσκαλεί σε μία συμφωνία. Σε μία ιδιαίτερη μοναδική συμφωνία που θα σε βγάλει όμως από την ταλαιπωρία της ερήμου και θα σε εισαγάγει μέσα στη γη της επαγγελίας. Γι' αυτό και εγώ, λέει ο Θεός σου υπόσχομαι, εφόσον σήμερα παίρνεις αυτή την απόφαση, ανεξαρτήτως ηλικίας, χαρακτηριστικών, γνωρισμάτων, ή οτιδήποτε άλλο σε διαφοροποιεί και σε προσδιορίζει ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Σήμερα θα σε καταστήσω υψηλών υπερπάντων των εθνών τα οποία έκαμα και εσύ θα είσαι για καύχημά μου, εσύ θα φέρεις το όνομά μου και σε σένα θα αποκαλύπτεται η δόξα μου και θα είσαι λαός Άγιος που ανήκει στο Θεό. Θα είσαι Υιός Άγιος και Κόρη Αγία που θα ανήκει στον Χριστό. Είναι μία απόφαση αδερφοί. Μία απόφαση που έστω και για πρώτη φορά πρέπει να την πάρουμε σήμερα για να ζήσουμε τις υποσχέσεις του Θεού καθώς δεσμεύουμε το Θεό να μας υποσχεθεί ότι θα είναι αυτός ο Κύριος μας και ο Θεός μας δεσμευόμαστε με την απόφασή μας και την υπόσχεσή μας αλλά ταυτόχρονα δεσμεύουμε και το Θεό να μας υποσχεθεί ότι αυτός θα είναι από σήμερα και στο εξής ο Κύριος μας και ο Θεός μας αυτός θα σε συνετίζει εάν του το υποσχεθείς και συμφωνήσεις αυτός θα σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς αυτός θα σε συμβουλεύει αυτός θα σε προστατεύει και αυτός θα σε μεταφέρει από την έρημο που είσαι σήμερα, που είμαστε σήμερα θριαμβευτικά με συντριβή του εχθρού καθώς αυτός θα συντρίψει το διάβολο κάτω από τα πόδια σου αυτός θα σε μεταφέρει γιατί εσύ δεν μπορείς. Μπορείς όμως να πιστέψεις εάν θέλεις και είναι αρκετό αυτό. Αυτός θα σε μεταφέρει μέσα από τα τείχη της Ιεριχώ που θα κατακρεμνήσει. Αυτός όχι εσύ μέσα στο θρίαμβο της επαγγελίας της δικής του. Σήμερα λοιπόν, αν ακούσαμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκλήρινουμε όπως οι Ισραηλίτες στην αρχή των 40 ετών και άφησαν τα κόκαλά του στην έρημο, σήμερα να ταπεινωθούμε πρώτον να εκφράσουμε με όλη μας την ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη και τη διάνοια ένα απόλυτο αμήν στον Κύριο στο λόγο του και στις υποσχέσεις του για να πάρουμε στερεά απόφαση να περπατήσουμε ακριβώς όπως αυτός θέλει στη ζωή μας με μοναδικό κριτήριο το Λόγο του Θεού και τη Φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε ο Κύριος θα μας φέρει μπροστά στην Ιεριχώ, τη δική μας, που είναι πολύ ψηλή για μας, πολύ φοβερή και τρομερή για μας, αλλά για τον Κύριο είναι ένα τίποτα. Με σάλπιγμα Θεού, τα τείχη θα πέσουνε και ο θρίαμβος θα είναι χαρισμένος από το Θεό σε Αυτόν που παίρνει σήμερα αυτή την απόφαση. Αμήν. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 254.